Γεια σα και καλώ ήρθατε στα Κρυπτονέα. νέα. Σήμερα 5 Τετάρτου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Παρ' όλα αυτά, που πάμε στα Κρυπτονέα νέα, μα θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, θέλω να σα πω και είναι κάτι που το ξεχνάω εδώ και μέρε να το πω: Ότι τα κρυπτο νέα φτάσαν τα 800 επεισόδια. 800 μέρε, τι οποίε κάθομαι καθημερινά και δημιουργώ επεισόδια για την ελληνική κοινότητα. Και θέλω να σα ευχαριστήσω όλου σα και όλε σα πάρα πολύ για όλη αυτή την υποστήριξη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Και παρακαλώ να συνεχίσετε κιόλα. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι θέλω να αναφερθώ στην χθεσινή φάλαινα την οποία σκότωσα πάρα πολύ το όνομά τη, και σύμφωνα με ειδικού αναλυτέ στο ίντερνετ από διάφορε πηγέ, έμαθα ότι τη χθεσινή φάλαινα την λένε X Poison 15. Παρ' όλα αυτά, για να δικαιολογηθώ, λε και χρειάζεται, θα πω ότι ήταν 6 το πρωί εχθέ, όπω είναι και τώρα. Επίση, θα πω ότι δεν βλέπω κάποιο κενό στο όνομα, για να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούγεται 100.000 φορέ καλύτερο από αυτό που παγώ, θα μείνουμε με αυτό. Εμεί μετά από τι ανακοινώσει μα, ήρθε να πάμε και στην κρυπτοαγορά και θα ξεκινήσουμε με τα Spot Bitcoin. ETF μας με δεδομένα που έχουμε από τις 4 τετάρτη του 24 βλέπουμε ότι η BlackRock αγοράζει και έχει αγοράσει 2.058 BTC ενώ η Grayscale συνεχίζει να πουλά και έχει πουλήσει 1.154 BTC και σύμφωνα με νέα νούμερα που έχουμε θα δούμε ότι η Grayscale αν συνεχίσει να πουλάει με αυτό το ρυθμό θα ξεμείνει από Bitcoin μέχρι τις 8 Ιουλίου οπότε δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά αν συνεχίσει να πουλά με αυτό το ρυθμό όπως είπα. Και εμείς από τα ETF μας ήρθε η ώρα να πάμε και στι εταιρείε μας και θα πάμε σήμερα στην PayPal που πλέον ενεργοποιεί την επιλογή stablecoin του Fiat για διεθνεί πληρωμέ. Λίγο πιο συγκεκριμένα, αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για του πελάτε τη PayPal στην Αμερική. Και ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι η PayPal, όπω ξέρετε, έχει το δικό τη stablecoin που πλέον μπορεί να το μετατρέψει απευθεία σε δολάριο και να στείλει τα δολάρια σε 160 χώρε. Παρ' όλα αυτά, εμεί όπω ξέρετε, αναμένουμε να δούμε πότε το ίδιο το stablecoin τη PayPal θα μπορεί να πάει σε 160 χώρε χωρί να χρειάζεται μετατροπέ σε δολάρια και τα σχετικά. Και μέσα από τι εταιρείε μα ήρθε η ώρα να πάμε και στα μας και θα ξεκινήσουμε από την Coinbase η οποία πλέον εξασφάλισε την εγγραφή τη στον Καναδά. Και αυτό είναι λίγο πιο σημαντικό από τι τυπικέ εγγραφέ που κάνει η Coinbase διότι ο Καναδά είναι μία από τι πιο σκληρά νομοθετημένε χώρε κατά τον κρυπτο όσον αφορά την παγκόσμια αγορά. Οπότε είναι μία διπλή επιτυχία για την Coinbase που καταφέρνει αυτό το πολύ μεγάλο άνοιγμα στον Καναδά. Εμεί από την Coinbase θα πάμε στην Binance που η Binance από το πουθενά μα ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την υποστήριξή τη για τα Bitcoin Ordinals. Δεν για ποιο λόγο το έκανε αυτό η Binance. Παρ' όλα αυτά, όσοι έχετε κάποιο Bitcoin Ordinals μέσα στην Binance, έχετε μέχρι τι 18 Απριλίου για να το αποσύρετε, διότι τότε η Binance θα σταματήσει την υποστήριξή τη. Και να πούμε επίση ότι όπω μα ανακοίνωσε η Binance, θα σταματήσει επίση να φέρνει υποστήριξη για airdrops, παραδείγματο χάρη, που βασίζονται στα Bitcoin NFT μέχρι τι 10 Απριλίου του 24 αυτό. Και εμεί μετά από τα ανταλλακτήριά μα, ήρθε η ώρα να πάμε και στα νομίσματά μα και θα πάμε στην Ripple, η οποία Ripple θέλει και αυτή το δικό τη table Coin και να ανταγωνιστεί το USDT και το USDC. Να πούμε ότι η Ripple αναμένει την αγορά του stablecoin να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια έω το 2028. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θέλει και αυτή το δικό τη stablecoin. Και να πούμε ότι καλό ή κακό, όταν έχει μια δικιά σου αλυσίδα, πρέπει να έχει το δικό σου stablecoin. Δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι στα υπάρχοντα, τα οποία είναι και αρκετά κεντροποιημένα. Εμεί, για τον τελευταίο νέο τη ημέρα μα, θα πάμε στο Wormhole, το οποίο έκανε μια πολύ μεγάλη πατάτα με το airdrop του. Καθώ όπω ξέρετε από τα κρυπτονέα, το Wormhole έχει το δικό του airdrop, το οποίο για κάποιον λόγο το έστειλε και στους hacker του Wormhole, το οποίο το είχαν χακάρει το 2022 και του είχαν κλέψει 120.000 Ethereum. Και τουλάχιστον 4 διευθύνσεις που είναι καταγεγραμμένες πήραν 31.600 W tokens, που αυτά άξιζαν 38.000 δολάρια. Και αυτές είναι οι γνωστές. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλε διευθύνσεις, οι οποίες σχετίζονται με το hack του, οι οποίες πήραν και αυτές airdrop που δεν ήταν αναγκαίο όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι το Wormhole έχει ανακοινώσει ότι έχει αφαιρέσει αυτέ τι διευθύνσει πλέον, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν πάρει ήδη τα έντροπο, οπότε ποιο ο λόγο, καταλάβατε. Εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά αγορά με το bitcoin να στέκεται στι 67.000 δολάρια και εκτέ έτσι απότομα κάναμε ένα κεράκι κοντά 6,5% πάνω κάτω. Και ποιο είναι ο λόγο για αυτό το κεράκι, Ο λόγο είναι ο πρόεδρο τη Fed, ο οποίο είπε ο άνθρωπο με πάρα πολύ απλά λόγια ότι αν ο πληθωρισμό συνεχίζει να επιμένει, ίσω πρέπει να σκεφτούμε να μην κόψουμε τα επιτόκια σε 26 ουσιαστικά μέρε Βγει η Fed και θα ανακοινώσει αν θα κόψει τα επιτόκια ή θα τα αφήσει σταθερά. Και με αυτήν την δήλωση να πούμε ότι οι μετοχέ έπεσαν περίπου 1%. Ενώ το bitcoin δεν έπεσε, ανέβηκε κιόλα. Ενώ παλαιότερα το bitcoin θα ακολουθούσε τι μετοχέ και θα έπεφτε κι αυτό. Τώρα έκανε το ακριβώ ανάποδο. Οπότε, μετά από τη δήλωση του πρόεδρου τη Fed, θα κλείσουμε το σημερινό μα επεισόδιο. Οπότε, αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα, 5 Τετάρτου 2024. Να σα το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία Επίπτωσης από την Συμβουλή Μόνο επενδική γνώμη Παρακαλώ να γραφείτε στο κανάλι Αλλά και ένα σχόλιο Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντήσουν στο επεισόδιο του Να είστε όλοι καλά Καλή σας μέρα